Επισόδια στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο ενός κατάδικου μουσουλμάνου μετανάστη στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμωνα από παθολογικά αίτια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με αποτέλεσμα των τραυματισμών ενός αστυνομικού. Μαζί με τους αλλοδαπούς εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας κινούνται και εξτρεμιστές της κινήσης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Στη συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Φερών άγνωστοι με κράνη πέταξαν μουλότοφ σε δημιουργία των ΜΑΤ. Οι αστυνομικέ δυνάμει απάντησαν με ρήψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψη. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τραυματίστηκε αστυνομικό στον νόμο. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγέ. Ο αλλοδαπό λεγόταν Μουχαμάντ Καμπράνα Σίκ και είχε αποπειραθεί να επιτεθεί σε γυναίκα. Η ελληνική αστυνομία έκανε γνωστό πω ξεκίνησε προκαταρκτική διοικητική εξέταση, αλλά η αστυνομική έκθεση για τη σύλληψη και τι συνθήκε θανάτου του δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για το τι συνέβη.